Δεν χωρά ο ανθρώπινος νους, κυρίες και κύριοι, τις εικόνες φρίκης που έρχονται στο φως μέσα από τις στοές της Χαλιβουργίας Αζοφστάλ. Σύνδεση με τον απεσταλμένο του Sky στο Κίεβο, Γιάννη Ανιφαντή. Γιάννη, πρόκειται για συγκλονιστικά οπτικά ντοκουμέντα. Περίπου 2.000 Ουκρανοί στρατιώτες, Μάρκο, και 1.000 άμαχοι συνεχίζουν να βρίσκονται εγκλωβισμένοι στο εργοστάσιο του Αζοφστάλ στη Μαριούπολη. Βρίσκονται σε υπόγειες αποθήκες, ένα μεγάλο δίκτυο υπόγειων αποθηκών, το οποίο μπορεί ναι να αντέχει τις αεροπορικές επιθέσεις. Ωστόσο, οι συνθήκες διαβίωσης στο εσωτερικό του γίνονται ανυπόφορες, καθώς, όπως έχουμε πει και τις προηγούμενες ημέρες, Μάρκο, τα τρόφιμα, το νερό και τα φάρμακα τελειώνουν. Τώρα έρχονται στο φως της δημοσιότητας, όπως είπες και εσύ, βίντεο και εικόνες μέσω δύο στρατιωτών που βρίσκονταν στα συγκεκριμένα υπόγεια και τα έστειλαν τις εικόνες και τα βίντεο στις συζύγους τους και αποκαλύπτουν τις εικόνες που επικρατούν μέσα στις αποθήκες αυτές, μέσα σε αυτά τα υπόγεια. Υπάρχουν στρατιώτες που βρίσκονται με τα άκρα ακροτηριασμένα. Είναι στρατιώτες με ανοιχτές πληγές, είναι στρατιώτες που βρίσκονται σε αυτοσχέδια κρεβάτια, ενώ την ίδια ώρα κάποιοι άλλοι στρατιώτες μιλούν πως μοιράζονται μεταξύ τους 1,5 λίτρο νερό ανά 4 άτομα την ημέρα, προκειμένου, όπως λένε, να αντέξουν και να έχουν ακόμη προμήθειες για τις επόμενες ημέρες. Ενώ την ίδια ώρα η Ρωσία βομβαρδίζει τη συγκεκριμένη περιοχή με ό,τι πιο ισχυρό, με ό,τι πιο βαρέα όπλα διαθέτει, Μάρκο. Φρίκη και απελπισία. Βλέπουμε τραυματίες να δέχονται ιατρική φροντίδα στο πάτωμα ή σε ράτζα. Εφιαλτικές στιγμές για τους παγιδευμένους στο εργοστάσιο. Γιάννη, χτυπήματα και στο νότο, στην Οδυσσό. Έτσι ακριβώς, νωρίτερα είχαμε χτύπημα και στην Οδυσσό, συγκεκριμένα στο αεροδρόμιο της πόλης, με αποτέλεσμα, όπως αναφέρουν τα ουκρανικά μέσα, ο ουκρανικός στρατός να μην μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί το αεροδρόμιο, καθώς έχει χτυπηθεί βαριά ο αεροδιάδρομος προσγείωσης και απογείωσης στην Οδυσσό. Ενώ νέα θηριωδία αποκαλύπτεται στην Μπούκα. Έτσι ακριβώς, μιλάμε για μια νέα θηριωδία, καθώς σήμερα αποκαλύφθηκε ένας ακόμη τάφος με τρεις στρατιώτες, οι οποίοι είχαν σκοτωθεί, προηγουμένως όμως τους είχαν βασανίσει και βρέθηκαν με δεμένα τα χέρια τους και τα μάτια τους και βρέθηκαν στην Μπούκα, όπως είπες και εσύ, σε ένα από τα προάστια του Κιέβου, στα οποία έχουν βρεθεί τις τελευταίες ημέρες πάρα πολλοί τάφοι με στρατιώτες και με αμάχους. Έρχεται λοιπόν και αυτό στο φως της δημοσιότητας, ενώ την ίδια ώρα να πούμε, Μάρκο, ότι οι ουκρανικές πηγές αποκαλύπτουν ότι από την αρχή του πολέμου έχουν χάσει τη ζωή τους πάνω από 23.000 στρατιώτες. Συγκεκριμένα, 23.200 Ρώσοι στρατιώτες έχουν σκοτωθεί, σύμφωνα πάντα με τον Ουκρανικό στρατό, από την αρχή του πολέμου στην Ουκρανία, Μάρκο. Γιάννη Ανιφαντή, σε ευχαριστώ. Προς το παρόν.